παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξη Υποδομών Κωστή Χατζηδάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 10 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, το πρώτο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου. Στο συνέδριο, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τη στρατηγική για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης παρουσίασε εισήγηση με θέμα Πελοπόννησος 2020. Η εκδήλωση συνεχίστηκε έως τις 4 το απόγευμα με ομιλίες που αφορούν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας των μεταφορών, της αγροτικής ανάπτυξης, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεωρώ σημαντική τη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρόκειται για μία συνεδρίαση η οποία θα συνεισφέρει στο σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική, δημιουργική διαδικασία η οποία είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα. Υπ' αυτήν την έννοια συγχαίρω και καλωσορίζω την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την διεξαγωγή των περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων με στόχο τον πληρέστερο σχεδιασμό της προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Περίοδου καθοριστικής για την πραγματική ανταγωνιστική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Εύχομαι λοιπόν στο εγγύς μέλλον μέσα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που στη βάση τους πρέπει να έχουν τη συνείδηση εκτός των άλλων και των εμποδίων που δεν κάνουν ή τουλάχιστον δεν διευκολύνουν μια αποτελεσματική και δημιουργική πορεία στο μέλλον, να αντιμετωπίσουμε και ως πρόβλημα το ζήτημα αυτό. Ευτυχώς όμως ο πολιτισμός είναι εκείνος που μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να σκεφτόμαστε την Πελοπόννησο ως ενότητα. Και αυτό είναι μια παρηγοριά, γιατί όπως λέει ο Ελίτης, ο πολιτισμός είναι σαν το ιόδιο που περνάει πάνω από τις πονεμένες περιοχές για να τις γιάνει. Και πιστεύω λοιπόν ότι μέσω και μέσα από τον πολιτισμό σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου εκτελούνται έργα σημαντικά, έργα που έχουν πολύ μεγάλη αξία, που αγγίζουν το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα εδώ στην Τρίπολη, στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, για το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο της περιφέρειάς μας. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας, η ανάληψη της ευθύνης και των πρωτοβουλειών και η αποφασιστικότητα που πρέπει να μας διακρίνει αποτελούν κατά την γνώμη μου τον σημαντικότερο παράγοντα για να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα να βγει από την κρίση. Είναι μια υπόθεση χρέους απέναντι στην πατρίδα και στον τόπο, απέναντι στους ανθρώπους μας, απέναντι στους Έλληνες της Οικουμένης, απέναντι στους φίλους μας που πάντοτε προσβλέπαν με αγάπη στη χώρα μας. Το θέμα μας είναι Πελοπόννησος 2020. Και έρχεται να αγκαλιάσει την γενική κατεύθυνση της Ευρώπης για την Ευρώπη του 2020. Είναι ακριβώς όλη αυτή η δραστηριότητα από την στιγμή της σύστασης του καινούριου θεσμού της περιφερειακής διοίκησης. Σημερινή μέρα είναι σημαντική για την Πελοπόννησο, καθώς από την Τρίπολη ξεκινά το διπορικό διαμόρφωσης της πρότασης για την προγραμματική περίοδο 14-20, που θα σχετίζεται με το αναπτυξιακό πρότυπο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ενός τόπου με μεγάλη ιστορία, με συμβολή στις σημαντικές στιγμές του ελληνισμού, με θαυμάσιες φυσικές ομορφιές, με δυναμικούς πολίτες και ελπίζω και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Ένα μέλλον που καλούμαστε να συνδιαμορφώσουμε μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης και επικοδομητικές κριτικές όπου αυτό χρειάζεται. Οι βασικές αρχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης της νέας εταιρικής σχέσης πιστεύω πως πρέπει να είναι
Η στενή συνεργασία ανάμεσα στην περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δήμους, κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, επιστημονικούς και επιμελητηριακούς θεσμούς, επενδυτές, πολίτες, για κάθε έναν που ενδιαφέρεται για την προκοπή αυτού του τόπου. Η αντικειμενική και ρεαλιστική στοχοθεσία που θα βασίζεται πάνω στη γνώση των αναγκών της Πελοποννήσου. Μας χρειάζονται ορατοί και εφικτοί στόχοι και όχι μεγαλεπίβολα σχέδια που είτε δεν θα ξεκινήσουν ποτέ είτε θα μείνουν στη μέση.